Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας χαιρετίζω σε άλλο ένα Chan Stories. Όμως σήμερα α, είναι 5-6 μέρες μετά το μεγάλο ατύχημα που έγινε στα Τέμπη και είμαι πολύ συναχωρημένος. Θέλω να εκφράσω τη συλληπιτηριά μου κι εγώ, σε όλες τις οικογένειες, αλλά και σε όσους χτυπήσανε. Ε... Το μυαλό μου έχει ζοριστεί πάρα πολύ με αυτό το έργο. Δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Ε, δεν έχω λόγια, νιώθω χαζός ό,τι κι αν πω για αυτή την ιστορία. Θέλω να αρχίσω να, να βρίζω πολιτικούς, ξέρω εγώ και τέτοια, δημοσιογράφους και διάφορους άλλους. Ε, Πρέπει να πληρώσουν όλοι οι υπεύθυνοι. Είμαι πολύ οργισμένο. Ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτό το τρένο, δύο εβδομάδε πριν. Πάγωση η καρδιά μου, ρε παιδιά. Αλήθεια σα λέω. Συλληπιτήρια σε όλου αυτού που χάσανε κάποιον και κουράγιο. Δεν έχω λό... τι να πω. Δεν ξέρω. Yeah. Uh... Η διβάρη είναι αρκετά το κλίμα. Παρ' όλα αυτά, έχω ένα. Ένα θέμα εδώ, ε, πολύ δυνατό, απασχολεί όλους και όλες. Είναι όταν παίρνεις τελικά την απόφαση και λες ότι θα κάνω κι εγώ ένα παιδί. Θα σας πω κι εγώ λιγάκι την εμπειρία μου, την ιστορία μου. Να σας δώσω να καταλάβετε το δικό μου, το σκεπτικό, πώς ξηγέμαι. Και ναι, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. It's a father thing. Πρέπει να είσαι μπαμπάς. <laughs> Πάνω απ' όλα. Πρέπει να είσαι μπαμπάς. Λοιπόν, εγώ έγινα παιδιά τρεις φορές πατέρας στη ζωή μου μέχρι στιγμής. Με περηφάνεια το λέω. Μία στα 25 μου. Μία στα 28 μου και μία στα 43, σχεδόν 42, σχεδόν 43, 42 αλλά σχεδόν 43, 25, 28, 43, λες και παίζουμε κάποιο κίνο, <laughs> θέλω άλλα δύο. Λοιπόν, θυμάμαι... Ήταν εκεί το 2004 Ήμουν τότε παντρεμένος Όχι ψέματα δεν ήμουν παντρεμένος Δεν ήμουν παντρεμένος Ήμουνα σε μια σχέση Όπου για κάποιο λόγο είχε βγει αυτή η σχέση πιο Πιο θυελώδη σχέση από τις άλλες Α, θυμάμαι ότι ένιωθα μέσα από, μια, μέσα από τη σχέση και αυτό δεν έχει να κάνει με τη γυναίκα, δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει μέσα σου πώς το νιώθεις αυτό. Ήταν αυτή η φάση που αρχίζεις και νιώθεις ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα. Μπορεί μπορείς να είσαι πιο πολύ ο εαυτός σου, μπορείς να, κάνει, να, να, είσαι τόσο πολύ εσύ που μπορεί να βγει και κάτι από σένα. Ξέρεις, ένα παιδί. Και ξέρει, και με λίγη τρέλα μέσα στο κεφάλι, ότι έλα μου σιγά το δύσκολο. Και τι δεν θα τα καταφέρουμε εδώ, άλλοι κι άλλοι. Ε, συμφωνήσαμε με τη δικιά μου τότε ότι είσαι μέσα, ρε, μέσα είμαι. Ρε, σίγουρα, σίγουρα, ναι, ναι. Και δώσε εκεί πάθο. Ε, λοιπόν, κάποια στιγμή ενώ ήμασταν μέσα στη σχέση έξι μήνες, <laughs> μένει έγκυο σιρένα. Θυμάμαι, μέσα μου πάλευε το μυαλό μου να σκεφτεί πολλά πράγματα. Σκεφτόμουν να χρειάζεται ένα αγόρι ή ένα κορίτσι. Ε... Ξέρεις, έμπαινα σε αυτή τη φάση, ξέρω εγώ. Α, να έλεγα, ξέρω εγώ. Όμω, άμα είναι αγόρι, μήπω είναι, ξέρω εγώ, μαλακισμένο και ξέρει, με ένα κορίτσι θα δει και ένα ποτήρι νερό. Τώρα αυτά είναι στερεότυπα και χαζομάρε, αλλά ξέρει, περνάνε μέσα από το μυαλό σου αυτά. Θε, δεν θε. Τέλο πάντων, κάποια, μέχρι εκείνη τη φάση θυμάμαι ότι δεν είχαμε μάθει τι φίλο είναι το παιδί. Και ήταν όταν μέσα μου είπα ότι ξέρει τι, δεν με νοιάζει τι φίλο θα είναι. Θα είναι μια διαφορετική εμπειρία, ό,τι και να είναι. Οπότε, γερό, όταν σκέφτηκα μέσα μου ότι γερό να είναι και ό,τι να είναι, τότε μάθαμε. Και μου, μας λέει ο γιατρός, τα βλέπεις αυτά τα δύο εδώ. Μου λέει, ναι, γιατρέ, του λέω, τα βλέπω. Μου λέει, αυτά τα δύο είναι τα χαμνά. <laughs> <laughs> μου το είπε κάπως αλλιώς, αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ έτσι στο YouTube. Λοιπόν, γιατί έχουμε καθαρίσει το πρόγραμμά μας. Τέλος πάντων, ερχόταν ο καιρός, Φούσκωνε το στομάχι, φούσκωνε η κοιλιά. Ε, ερχόταν, ερχόταν ο καιρός, δεν είχαμε παντρευτεί ακόμα. Τότε παντρεύτηκα. Λοιπόν, στα 25 μου, όπου έγινα και πατέρα, ήταν 10 Νοεμβρίου θυμάμαι. Ε, ήταν ένας τύπος ε, απέναντι, καθότανε. Και είχε και αυτός τη γυναίκα του. Και αυτός ήταν στο δεύτερο παιδί και μέσα στο νοσοκομείο αυτά. Και θυμάμαι όταν είχαμε κατεβεί για τσιγάρο, τον ρώτησα γιατί τον είδα κρατούσε το παιδί του και έκλαιγε. Δεν μπορούσα να καταλάβω 25 χρονών εγώ γιατί κλαίει αυτός ο άνθρωπος. Και τον είχα δει, κρατούσε το παιδί και έκλαιγε σαν ένα μικρό παιδί, έτσι όπως θα κλάψω και εγώ τώρα. Και τον πετυχαίνω κάτω που κάναμε τσιγάρο και του έπιασα λίγο την κουβέντα. Και σε κάποια φάση του λέω, συγγνώμη κιόλα, του λέω, με όλο το θάρρο. Σα είδα πριν που κρατούσατε το παιδί και κλαίγατε. Γιατί κλαίγατε. Και τι μου λέει ο τύπος. Εκείνη τη μέρα όταν μου είπα αυτά τα λόγια, κάτι χάραξε μέσα μου. Μου λέει, κλαίω γιατί το φέρνουμε αυτό το παιδί, λέει, σε αυτόν τον κόσμο, λέει, και τι δράμα θα τραβήξει, τι έχει να τραβήξει. Όταν μου το είπα αυτό, εγώ τότε στο μυαλό μου όλα ήταν αλλιώ, ήταν πιο απλά. Ήτανε, είμαι εγώ, είσαι εσύ, φούσκωσε, α, παιδί, α, χαβαλέ, ένα μου παιδί, ξέρει. Σαν παιχνίδι. Και αυτό, πέρασαν πολλά χρόνια για να καταλάβω τον κύριο αυτό, αλλά μέσα μου εκείνη την ώρα έκανε κάτι κρακ. Έκανε... Έσπα... Σαν να ράγισε κάτι, αλλά προ το καλό. Γιατί αυτό το ράγισμα, από εκεί μέσα από αυτό το ράγισμα βγήκαν πολλά πράγματα. Α, τι λέω εδώ τώρα. 20... Ναι. Και μου είπε αυτά τα λόγια. Λοιπόν, και μέσα λοιπόν στο κεφάλι μου έγινε μια αλλαγή. Αλλάξανε πράγματα. Αλλάξε η σκέψη μου. Αλλάξαν οι προτεραιότητε μου, το μυαλό μου. Α, ο τρόπο που προσέγγιζα τα πράγματα. Πώ θα βγάλω λεφτά, πώ θα μέσα στον ταραβέρι, πώ θα, θα. τη βγάλουμε, καταλαβαίνετε, γιατί είμαι φτωχό. Και όταν είσαι φτωχό και έχει να μεγαλώσει ένα παιδί, βρίσκει τον τρόπο. <laughs> κάνει πράγματα, ρε παιδί μου, να κάνω. Και κάνει θυσίε. Να το, εδώ το έχω σαν ουσίε μοιάζει, αλλά δεν είναι ουσίε, είναι θυσίε. Είναι θυσίε, παιδιά. Που τις κάνει, θα τα πούμε όλα αυτά. Γιατί είναι μεγάλο το επεισόδιο αυτό. Που λε. Και αλλάζει το μυαλό. Γίνονται πολλά πράγματα μέσα. Ενεργοποιούνται κόλπα, ενεργοποιείται μια δύναμη Εν τω μεταξύ βγαίνει στην επιφάνεια άμα έχεις μπέσα ή όχι. Θα το πούμε και αυτό πιο μετά, το έχω εδώ Αλλά θέλω να πω κάτι τώρα στους φίλους. Γιατί και εγώ είμαι φίλος. Δεν είμαι φίλη. Αλλά ας ακούσουν και οι φίλες αυτό που θα πω. Με το μυαλό λοιπόν. Όταν αλλάζει το μυαλό, έχεις να κάνεις και με τη γυναίκα. Που με τη γυναίκα, πρέπει να ε, έχεις κάποια πράγματα στάνταρ. Τα έχω σημειώσει εδώ. Ένα, συνεργασία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Συνεργασία, παιδιά. Δεν είσαι μόνο σου, σε αυτό είσαι μαζί με ακόμα έναν. Οπότε πρέπει να παίξει οπωσδήποτε συνεργασία, όποια και να είναι η κατάσταση, παιδιά. Δύο. Να καταλάβεις, κατανόηση. Πρέπει να καταλαβαίνεις. Πρέπει δηλαδή να ανοίξει η κεραία και να, να καταλάβεις και τα εσόψιχα του άλλου. Ό,τι και αν σου λέει, όπως και αν στο λέει. Πρέπει να μπεις μέσα. Εκεί είναι που πρέπει να μπεις βαθιά. Γιατί να μπεις έτσι απλά και να βγει ένα παιδί, αυτό το κάνει οποιοδήποτε. Να μπεις όμως βαθιά μέσα στον άνθρωπό σου στην προκειμένη περίπτωση, εμεί, επειδή είμαστε αγόρια, λέμε για τι γυναίκε. Πρέπει να καταλάβει μια γυναίκα που κάποιοι λένε ότι είναι και ακατόρθωτο αυτό. Αλλά εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει μια λογική από πίσω και όλα λύνονται. Αρκεί να υπάρχει κατανόηση και συνεργασία. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να βοηθά. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι ότι κάνει ένα παιδί και τα αφήνει μετά στη μοίρα του. Στη μάνα του, στη μάνα της, τη, μάνα σου δεν πάει έτσι η δουλειά. Πρέπει το παιδί να το μεγαλώνει εσύ. Και σου αντιστοιχεί ένα μερίδιο. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω για να το καταλάβουν αυτό μερικοί και μερικές, Άλλο γάμος, Άλλο έχω παιδί. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο είμαι παντρεμένο και έχω ένα παιδί. Και άλλο εί είμαι, είμαι, έχω ένα παιδί και, δε, και, δεν είμαι παντρεμένος. Είναι το, το, ίδιο πράγμα, γιατί το παιδί, ότι έχεις το παιδί είναι το θέμα όλο. Δεν ξέρω αν σας μπέρδεψα λίγο γιατί τα είπα και εγώ λίγο μπερδεμένα. Το ότι είσαι παντρεμένος δεν έχει καμία σχέση. Γιατί και άγαμος να είσαι, άμα έχεις το παιδί είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά Πράγματα. Άλλο ο γάμος, άλλο το παιδί. Όταν έχεις το παιδί, γίνονται όλα αυτά με τις συνεργασίες και όλα αυτά που λέμε είτε είσαι παντρεμένο είτε όχι. Συγγνώμη που σα τα μπέρδεψα λίγο, αλλά δεν είμαι και εγώ ειδικό αυτά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα πιστεύω πρέπει και ο άντρας και η γυναίκα να καταλάβει ο ένας την προσπάθεια του αλουνού και να είναι ενεργή, δηλαδή συνεργασία, κατανόηση, βοήθεια, καταλαβαίνω την προσπάθεια. Αυτά τα τέσσερα πράγματα πρέπει να τα έχουμε στο νου μας για τις γυναίκες. Ότι είναι μυστήρια πλάσματα, λένε κάποιοι, ρε παιδί μου, και εντάξει, και, ποι, και, και οι άντρες δεν είμαστε. Είμαστε όλοι περίεργοι, είμαστε όλοι... Α, οι άντρες είμαστε και χειρότεροι, μη σου πω. Τέλος πάντων, τα πράγματα αλλάζουν και είμαστε πλέον ίσοι με τις γυναίκες. Γιατί από τότε που άρχισε να και ο κόσμος να να λέει, ας πούμε, εσύ γιατί με λες, α πούμε, σου λέει ο, η άλλη ότι είμαι κοπέλα. Εγώ αυτό προσδιορίζομαι όπω γουστάρω. Α, από τότε και μετά σκέφτηκα εγώ ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί να έχει στήθο και ξέρεις, καμπύλε και τέτοια, αλλά για μένα είσαι μόνο ένα αφημί. Δε, δηλαδή, τι να σου πω, α πούμε, είσαι ένα νούμερο. Και εγώ και εσύ είμαστε όλοι νούμεράκια αφημί και αυτό είναι που παίζει ρόλο. Το αφημί δεν έχει φίλο. Είναι ένα πράγμα και σαν αφημή θα είμαστε. Αχ, ομολογώ παιδιά ότι αυτό το επεισόδιο με ζορίζει λίγο και να ξέρετε, Έχω και ένα κουνούπιο. εδώ, Α, να ξέρετε ότι το να κάτσεις αυτή την καρέκλα και να τα πει έτσι όπως τα λέω εγώ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Λοιπόν, συνεχίζουμε <laughs> να σας πω την ιστορία μου. Το μυαλό λοιπόν αλλάζει και αυτό που οδηγεί στο να φανεί μέσα στην όλη ιστορία αν έχεις μπέσα. Γιατί αν έχεις μπέσα θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και θα κοιτάξεις μια μέρα το παιδί σου στα μάτια και αυτό θα σε κοιτάξει πίσω και θα σου πει εντάξει γερό όλα οκ okay. ή θα σου πει κάνε πιο εκεί να περάσω δεν ξέρω ποιος είσαι. Γιατί συνήθως αυτοί που παρατάνε τα παιδιά τους που είναι πολύ κακό πράγμα να το κάνεις. Συμβαίνει. Υπάρχει κόσμο που τα παρατάει τα παιδιά του. Δεν ξέρω, εγώ το λέω μπέσα αυτό. Αν έχεις μπέσα δεν το παράτας το παιδί σου. Α, ναι, αυτοί που τα παρατάνε τα παιδιά τους, μόλις κάνουν τις τρέλες τους, τα ναρκωτικά τους, τα ξενύχτια τους, ε, ασυδοσίες, κοπέλες, σκηνικά, καλοπέραση, κάποια στιγμή μεγαλώνουν. Αρχίζουν και ασπρίζουν τα μαλλιά του, αρχίζουν τα χαπάκια, αρχίζουν οι δυσκολίε και μένουν μόνοι του σε αυτέ τι περιπτώσει. Είναι κάτι μεγάλη τυπάδε που δεν συμβιβάστηκαν ποτέ και είναι μόνοι του. Αυτοί κάποια στιγμή στρέφονται πίσω στα παιδιά του. Και έρχονται και σου λένε: Είμαι εδώ τώρα για σένα. Και σου λέει το παιδί: Ναι, ήσουν εδώ για μένα, είσαι εδώ για μένα, αλλά δεν ήσουν τότε που σε ήθελα. Οπότε δεν θέλω ούτε να σε βλέπω και τράβα και δεν με νοιάζει, δεν θέλω να σε ξέρω. Υπάρχει παιδιά αυτό και είναι μια αλήθεια. Άμα δεν με ταντέψεις πιτσιρικά, πώς θα, σε, πώς θα σε ταντέψω εγώ πίσω όταν θα σε γέρος. Είναι η ανταλλαγή. Γι' αυτό σου λέω, εκεί φαίνεται αν έχεις μπέσα. Γιατί αν, αν έχεις κάνει τις μαλα... <coughs> έχει κάνει τα ξενύχια σου, τη, τη, ζωή σου έχει παρατήσει το παιδί σου, αν έχεις μπέσα, μετά δεν θα πας να κλαίγεσαι στο παιδί σου. Θέλω να με κάνεις παρέα και θέλω να με ταντεύεις και τέτοια. Έτσι. Λοιπόν, για να μπορείς να το δεις το παιδί στα μάτια. Δεν μπορούν όλοι να δουν τα παιδιά τους στα μάτια. Εγώ πιστεύω ότι δεν τα έχω πάει άσχημα σε αυτό το θέμα. Ήμουν πάντα δίπλα στα παιδιά μου και θα είμαι. Και στα τρία μου τα παιδιά. Α, λοιπόν, να πούμε τώρα... Να πάμε λίγο παρακάτω. Μεγάλωνε το παιδί. Το είχαμε πάρει το κολάι. Τις πάνες μας. Τα μπιμπερό μας. Όλα. Κάποια στιγμή κάνω και το δεύτερο μου το παιδί, την Ανούλα. Ήμουνα στα 28 μου. Δηλαδή ήταν το 2008. Ναι, εκεί. Λοιπόν... Με το δεύτερο παιδί νιώθεις ότι είσαι με σφραγίδα πατέρας. Είσαι, ξέρεις, dad, father, daddy. <laughs> και ήταν και κοριτσάκι. Τρέλα. Τρέλα. Πολύ ωραία πράγματα. Μου σου τώρα αναμνήσεις, παιδιά. Μη φοβάστε να κάνετε παιδί, κάντε το. Κάντε το, μην τρελαίνεστε. Θα το μεγαλώσει, θα βρει τον τρόπο. Απλά πρέπει να το, περιστοιχί... Το, το γύρω του με, με... ωραία πράγματα. Πρέπει να δώσει ωραία πράγματα στο παιδί. Λοιπόν. Ήμουνα πάντα με τα παιδιά μου τρυφερός. Πάντα και με αστεία, με δικούς μας κώδικες, δικά μας παιχνίδια, δικές μας ιστορίες, δικά μας παραμύθια. Ξέρεις, σαν ένα παιδί δεν θέλει, δεν θέλει να κάνεις κάτι πολύ ιδιαίτερο ή κάτι συγκεκριμένο. Θέλει απλά να τα αγαπάς και να ασχολείσαι μαζί του. Αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται ένα παιδί. Να ασχολείσαι μαζί του, να παίζει μαζί του, να περνά χρόνο μαζί του, να είσαι τρυφερό με το παιδί. Α, σαν φίλο ένα πράγμα, αλλά και μέντορα. Να μην προσπαθεί να επισκιάσεις το παιδί σου. Παίζει με τον γιο σου FIFA. PlayStation. Εμεί δεν παίζουμε PlayStation. Εγώ δηλαδή. Α, ούτε έπαιζα ποτέ με τα παιδιά μου έτσι παιχνίδια. Τε, σχεδόν καθόλου. Α, μην προσπαθήσει να νικήσει το παιδί σου. Α το να νικήσει. <laughs> μην το ανταγωνίζεσαι το παιδί σου. Το παιδί σου θα θέλει να σε ξεπεράσει. Άμα δεν το αφήσει να σε ξεπεράσει. Σιγά, δηλαδή και τι έκανε. Νίκησε το παιδί σου που είναι πέντε χρονών στο FIFA. <laughs> Ωραίος είσαι, μπράβο. Σου αξίζουν οι συγχαρητήρια. Α, ναι. Θυσίες. Πρέπει να χάσει το FIFA. Από το, απ το πεντάχρονο παιδί σου. <laughs> Α, είναι σοβαρά θέματα πολύ, αλλά και είναι και χαλαρά. Δεν μπορείς δηλαδή να το πάρεις και πάρα πολύ σα σοβαρά. Εντάξει, ένα παιδί έχεις. Δεν έχεις κάνει, ξέρω εγώ, μια πυρηνική μπόμπα. Τώρα ένα ξεχωριστό μήνυμα για τους πιο σκληρούς άντρες. Είσαι σκληρός. Σε βλέπω πόσο σκληρός είσαι. Αλλά όχι με το παιδί. Μα είναι δυνατόν. Θα, θα βγάλεις αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι σου. Μέσα στο σπίτι σου πρέπει να έχεις χαρές. Ευδιάθεση. Θα πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της, της αγάπης και του χιούμορ. Αλλά και εκπαιδευτικό μαζί. Είναι όλα μαζί. Πρέπει να ασχολούμαστε λοιπόν. Αλλά όχι να το παίζει και σκληρό στο παιδί, σιγά το σκληρό δηλαδή. Και πού, στο παιδάκι ή <laughs> στη μαμά του, θα πρέπει να υπάρχει να γλυκάνει. Άμα δηλαδή έκανε το παιδί και δεν γλύκανε, Ρε φίλε, τι να σου πω, είσαι πολύ σκληρό, Ζεμαγκά. Αχ. τι άλλο έχω εδώ να σα πω, Λοιπόν. Trust me αυτό που σου λέω. Να έχεις καλές σχέσεις και είναι καλό και για το παιδί να βλέπει ότι υπάρχουν καλές σχέσεις. Δεν είναι καλό σε ένα παιδί να δείχνουμε τα άσχημα μέσα στο σπίτι μας κιόλα. Δεν πρέπει, όχι να του τα κρύβουμε, δεν πρέπει να υπάρχουν. Αυτό έτσι, για να μην παρεξηγηθώ πάνω σε αυτό. Λοιπόν... Πάμε τώρα να δούμε εδώ το μυαλό το πάμε, αλλάζει, να έχει καλές σχέσεις, να έχει μπέσα το είπα αυτό. Λοιπόν, αυτό με την μπέσα όμως έχει κι άλλο ένα σκέλος. Όταν κοιτάς το παιδί σου στα μάτια, το παιδί σου να ξέρει ότι το αγαπάς. Να γνωρίζει τις θυσίες που εσύ κάνεις, δηλαδή ο μπαμπάς παράδειγμα ή η μαμά τώρα δεν είναι μαζί σου, γιατί, γιατί πρέπει να πάει να δουλέψει και το κάνει για να, να φέρει σε εσένα εδώ στο σπίτι πράγματα. Πρέπει να ξέρει το παιδί τις θυσίες, δεν πρέπει να το βγάζεις έξω από αυτό το παιχνίδι ούτε πρέπει το παιδί να το βγάλεις έξω από τις δυσκολίες. Δηλαδή, εδώ χρεοκοπούμε, τελειώνει το έργο, ξέρεις, δεν ξέρουμε τι γίνεται αύριο και το παιδί να νομίζει ότι ζει σε έναν κόσμο και έχουμε 13 εκατομμύρια στην τράπεζα. Δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει το παιδί να ξέρει ότι βγάζεις ψέμα στο παιδί, αυτό θα έρθει μετά και θα γκρεμιστεί και θα γίνουν αυτά. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πάρα πολύ. Ή ας πούμε, έβλεπα μια ταινία που έπαιζε, ξέρω εγώ, ο σε ελληνική, παλιά, που ήταν παλιά η ταινία, έτσι. Και έδειχνε ότι είχε γνωρίσει μια κοπέλα που αυτή είχε ένα παιδάκι και ο, ο άντρα τη είχε σκοτωθεί. Αλλά στο παιδάκι λέγανε ότι ο πατέρα του είναι ναυτικό και λείπει σε ταξίδια. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθο. Να το κάνει αυτό σε ένα παιδί. Πρέπει να το εξηγήσει αυτό. Να υπάρχει ειλικρίνεια. Και να φροντίσει να μην το πάρει και το παιδάκι από κάτω. Να του εξηγήσει, δηλαδή να το κάνει το παιδί να είναι ζεν. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό ακούγεται περίεργα και αν κάποιο ξέρει καλύτερα από μένα, μπορεί να γράψει από κάτω την άποψή του, θα, θα ληφθεί υπόψη και θα υπάρξει και ένα επεισόδιο όπου θα λέμε και τα καλύτερα comments που αξίζει να σημειωθούν και αστεία και σοβαρά. Λοιπόν, και μεγαλώνοντα λοιπόν το παιδί, να μην φοβάσαι να αφήσει το παιδί σου ελεύθερο. Δεν θα φοβάσαι να το αφήσεις το παιδί σου ελεύθερο εάν, πρόσεξε τι θα σου πω τώρα, μάγκα. Καλά, σήμερα το επεισόδιο είναι ολογνώση. Δεν θα φοβάσαι να το αφήσεις το παιδί σου ελεύθερο όταν είσαι σίγουρος ότι του έχεις δώσει τα σωστά εφόδια. Και τα εφόδια τα σωστά δεν είναι να του έχεις ένα πληρωμένο ενίκιο και ένα πιάτο φαΐ στο τραπέζι. Αυτά πρέπει να σκιστείς να τα κάνεις. Γιατί πώς θα φας και εσύ. Από το φαγητό σου θα φάει και το παιδί. Είναι το εφόδιο που δεν του το παίρνει κανένα πίσω. Είναι ο χρόνος και η αγάπη που περνάς μαζί με το παιδί σου. Όταν έχεις περάσει μαζί του και του έχει μεταδώσει τη ζωή πως είναι, ειλικρινά και με χιούμορ και να μην φοβάσαι να βάλεις μέσα και τα άσχημα πράγματα. Γιατί πρέπει, να, πρέπει το παιδί να είναι σε αυτόν τον κόσμο να ζει. Όχι σε ένα φανταστικό που του χτίζει εσύ. Λοιπόν, τότε δεν θα φοβάσαι να το αφήσει ελεύθερο το παιδί σου και δεν θα φοβάσαι για τι επιλογέ του. Αυτά εδώ. Αυτά είχα να σα πω σήμερα. Α, ναι, και έγινα και πατέρα στα 43. Σχεδόν, 42-43, έχω μια μικρούλα, την αγάπη τον Νίκο, την Άννα και την Αγάπη. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θέλω να κάνετε like, subscribe και share. Να μου πείτε άμα σας άρεσε το επεισόδιο. Πείτε μου την εμπειρία σας. Και α, δεν σας τάπα στην αρχή γιατί μίλησα για την τραγωδία. Α, πίνακες δεν είχα καθόλου έμπνευση να ζωγραφίσω καθόλου. Ε, και το Taki Chan Stories αυτό ήθελα πολλές μέρες να το κάνω, αλλά δεν μπορούσα με την τραγωδία και αυτά. Αλλά η ζωή συνεχίζεται, οι λογαριασμοί τρέχουν, Α, τα παιδιά είναι εδώ, τα χρειά, χρειάζεται να τα στηρίξεις με, όλο, με κάθε τρόπο. Και γι' αυτό όποιος θέλει να με στηρίξει μπορεί να με πάρει να μου στείλει στα social media ή να πάρει στο barcode και να κλείσει ραντεβού, να κάνουμε τα ό,τι γουστάρει, εκτός από χρώμα πορτρέτα που δεν τα κάνω καθόλου. Ε... ή να πάρει μπλούζες από το Dynasty. Α, και κάτι ακόμα. Όποιος έχει παραγγείλει από το Bandcamp μπλούζα, να μην ξαναπαραγγείλει ποτέ από εκεί κανένας. Γιατί έχουν τελειώσει αυτές οι μπλούζες και πρέπει να κάνω ένα refund πρέπει να στείλω πίσω κάποια χρήματα. Όσοι έχετε αγοράσει μπλούζα και δεν σας ήρθε, επειδή τώρα πρόσφατα το έλεγξα και είδα ότι έχει γίνει αυτό το πακέτο, να μου στείλετε ένα μήνυμα με κάποιο τρόπο ή στο email μου ή στο Instagram. Το Instagram θα ήταν το καλύτερο. Να σας κάνω την αποζημίωση να σας στείλω πίσω τα λεφτά σας μέσω PayPal. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα σχετικά με, το, με τους γονείς για το πώς να γίνεις γονιός. Α, έλα πριν κλείσουμε να σας πω και κάποια πράγματα. Η διαφορά μεταξύ τα δύο πρώτα παιδιά που τα έκανα κοντά-κοντά και η, η, το μεγάλο τώρα της μικρής που είναι α, φ, 14 χρόνια μικρότερη από τη μεσαία μου. Λοιπόν, όταν ήμουν λοιπόν πιο πιτσιρικά, εδώ έρχονται τα λόγια του τυπά που μου είπε στο Μεευτήριο ότι κλαίω για το δράμα που θα ζήσουν αυτά τα παιδιά. Πραγματικά και εγώ έκλαψα όταν γεννήθηκε η μικρή-μικρή κόρη, γιατί ήμουνα πιο όριμος, καταλάβαινα καλύτερα κάποια πράγματα. Και δεν είναι κακό να κλαίς. Εγώ σε αυτά τα επεισόδια με πιάνουν συνέχεια τα δάκρυα. Με παίρνουν τα δάκρυα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, δεν είμαι σκληρός άντρας. Είμαι και εγώ πολύ σκληρός άντρας. Αλλά ρε φίλε, σε κάποια πράγματα λιώνω. Λιώνω σαν σα βούτυρο, κλαίω. Σαν μωρό και δεν είναι κακό να κλαίτε μαγκιέ. Να κλαίτε και δεν πειράζει. Α λένε ότι είσαστε κλαψιάριδε. Αυτό που δεν φοβάται να κλάψει είναι πιο μάγκα από του άλλου. Γιατί οι άλλοι που είναι σκληροί, σου λέει: Α, μα δούνε να κλαίω, α, η εικόνα μου. Ποιο. Την εικόνα και όλα, ξέρει, Ποιο το λογαριάζει, εσύ μέσα σου να σε καλά. Λοιπόν, και κλείνουμε το επεισόδιο. Α, όχι, ναι. Δεν σα είπα. Τώρα είμαι πιο ενεργό με το μικρό μωρό. Κάνω φρούτα, ε, κρέμε. Παλιά, όταν ήμουν πιο πιτσυρικά, δεν τα έκανα τόσο πολύ αυτά. Άντε να φτιάχνα κανένα μπιμπερό. Τώρα κάνω πιο πολλά πράγματα. Και έτσι σα συνιστώ να κάνετε κι εσεί κι α είσαστε πιτσυρικάδε, νέοι γονεί. Δείτε τόσα δουλειά και πάρτε το και λίγο ανταγωνιστικά με τη μάνα. Ότι ρε παιδί μου, θα προσπαθήσω να κάνω. Τα ίδια ή και περισσότερα από όσα μπορεί να κάνει μια μάνα. Γιατί η μάνα θα τα δώσει όλα. Και α μην είσαι εσύ εκεί. Πρέπει όμω ο πατέρα να δείξει ότι μπορώ να κάνω κι εγώ όσα πιο πολλά γίνεται. Και θα τα κάνω. Και δεν θα... αυτό είναι η πληρωμή μου. Ότι το παιδί παίρνει το εφόδιο, το καταλαβαίνει, παίρνει την αγάπη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί κτίζουμε τη νέα γενιά. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθη. Κάναμε λάθη. Ψηφίσαμε. Κάναμε λάθο. Και ήταν η. Οι... Αυτή με, η αξίριστη με τους ξυρισμένους. Παιδιά, όχι, δεν πάει έτσι. Πρέπει να είμαστε καλοί. Πρέπει να δούμε το σωστό και να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Λοιπόν, και για τέλος σας αφήνω με... Α, τι σημαίνει να είσαι κακός γονιός. Εντάξει, και κλείνουμε έτσι. Κακός γονιός είσαι αν είσαι τεμπέλης. Αν είσαι τεμπέλης είσαι κακός γονιός απαγορεύεται να είσαι τεμπέλης. Και άμα είσαι τεμπέλης είναι κακό και για σένα, δεν είναι μόνο κακό για το παιδί σου. Άμα είσαι κακός γονιός δεν αγαπάς το παιδί σου. Αν δεν αγαπάς το παιδί δεν είσαι καλός γονιός. Το παιδί το καταλαβαίνει και ας κάνεις ψέματα. Καλύτερα βέβαια να το κάνεις ψέματα και να είσαι κάπως εκεί παρά να μην είσαι καθόλου. Αλλά πρέπει να τα αγαπάς το παιδί. Κακός γονιός είσαι όταν δεν τα δίνεις όλα ρε μαγά. Πρέπει να τα δώσεις όλα δεν πρέπει να κρατήσει αυτό το 10% για σένα. Πρέπει να τα δώσει όλα και να το ξέρουν αυτό τα παιδιά. Είναι οι θυσίε που κάνει. Οι κακοί γονεί δεν παίζουν με τα παιδιά του. Άμα δεν παίζει με, το παιδί σου, είσαι κακό γονιό. Πρέπει να παίζει με το παιδί. Πρέπει να ξαναγίνει παιδί. Να δει να, να δεις τα καινούργια καρτούν, τα καινούργια παιχνίδια και να θυμηθεί και τα παλιά τα δικά σου να του πει του πιτσυρικά. Ότι και τη πιτσυρικά, ότι κοίτα, εμεί παίζαμε με αυτό το παιχνίδι. Έλα να δούμε. Α, σου φαίνεται βαρετό. Ναι, έλα, πάμε να δούμε τα Digimon. Ξέρει. Ναι. Και κακοί γονεί είναι αυτοί που δεν περνάνε χρόνο. Δεν περνά χρόνο με το παιδί σου. Μα τι κάνει, πού είσαι και πού αράζει, πού χαλά το χρόνο σου, πού πα και ξενύχτα, πού πα και χαλά τα λεφτά σου. Έχω δει κάτι γονεί, παιδιά, οι οποίοι πάνε και τα, τα τρώνε, τα πίνουνε, ε, χαλάνε λεφτά αβέρτα, μια κεράσματα, αξίζει πάνω στη μέθη τους πίνουνε και αλκοόλ, εγώ ευτυχώς το κόψα, και κάνουν ξέρεις, αβέρτα πράγματα. Ρε, πάρε και ένα εικοσάρικο, βάλε σου ινάκια, κάνε αυτά. Και μετά, όταν του λέει η γυναίκα του, ε, ρε, να πάρουμε πάνε, κάθεται και μετράει άμα θα τη δώσει 18 ή 19 ευρώ. Παιδιά, για σοβαρευτείτε. Έτσι, είσαι κακό γονιό άμα κάνει αυτά. Λοιπόν. Και κάτι έχω σημειώσει εδώ ακόμα τελευταίο. Για κάτσε γιατί δεν μπορώ να, ούτε εγώ να καταλάβω τα γράμματα μου. Πρέπει να γίνω φαρμακοποιός. Ε, ναι και πρέπει να είσαι όσο καλός και κακός. Τι, τι θέλω να πω με αυτό. Γράφω εδώ και λέω. Γιατί την έχω γράψει τις σημειώσει μου πριν από τρει μέρες. Ή και παραπάνω. Όσο καλός... Τόσο κακός, γράφω. Δεν καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Κάτι είχα στο μυαλό μου. Άμα ξέρετε εσείς τι, θε, τι ήθελα να πω, γράφτε το από κάτω. Τι να σας πω. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο τάκι Chan Stories, ελπίζω το σημερινό story να σας άρεσε. Ήταν και motivational αυτό, δηλαδή θες παιδί μου να το κάνεις, κάντο. Μη φοβάσαι, θα γίνει. Ακόμα και κάποιο που θεωρητικά δεν έχει τον ήλιο μοίρα μπορεί να κάνει ένα παιδί. Μην το φοβάσαι. Θα σου έρθουν ιδέε, θα σου έρθουν τρόποι, αλλά να έχει μέσα. Και να σκεφτεί τρόπου να δουλέψει, να μην είσαι τεμπέλη. Λοιπόν, δε το ξανά το βίντεο άμα δεν το κατάλαβε και θα τα πούμε στο επόμενο Takichan Chan Stories. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Σα αγαπώ. Peace.